Ο πρώτος αγώνας της χρονιάς έδειξε ότι φέτος θα έχουμε και πάλι ένα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα. Στην εκκίνηση έφυγαν τέσσερις ντουκάτι μπροστά και ακολούθησαν οι τρεις γιαμάχα που ήταν και οι επτά πρώτες των κατατακτηρίων και μετά οι Suzuki που κράτησαν τις θέσεις που είχαν και αυτές τις κατατακτήριες. Από εκεί και πέρα μέσα στον αγώνα έγιναν ανατροπές, ο πολύ δυνατός αέρας που ήταν αντίθετο στην ευθεία εκμυδένισε ουσιαστικά το πλεονέκτημα τελικής ταχύτητας που είχε η Ducati, με το οποίο όπως φαινόταν στις δοκιμές θα μπορούσε να περνάει στην ευθεία άνετα και να κρατάει λάστιχο για το τέλος του αγώνα σε σχέση με τις Yamaha και τη Suzuki που είναι πολύ δυνατές μέσα στις στροφές και πρέπει σε κάθε αγώνα να εκμεταλλεύονται αυτή τη δύναμή τους, να κάνουν αν γίνεται διαφορά από την Δουκάτι, ώστε στον τελευταίο γύρο να βγαίνουν με μια διαφορά ασφαλείας και να μην τους περνάει η Ντούκάτι στην ευθεία. Όλα αυτά τα έκανε μόνο ένας όμως από την πλευρά της Γιαμάχα, ο Μάβερικ Βινιάλες ενώ ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Ζωάν Μιρ, ήταν θύμα αυτής της ταχύτητας της Δουκάτι, αφού στην τελευταία στροφή βγήκε δεύτερος και στην γραμμή εκείνης της τερματισμού τερμάτισε τέταρτος με τις δύο ντουκάτι να τον περνούν σχεδόν σαν σταματημένο. Από εκεί και πέρα, πέρα από τις ντουκάτι και τις Yamaha που μονοπόλησαν τις πρώτες θέσεις και την Suzuki που βρέθηκε μαζί τους, η Απρίλια ήταν πολύ δυνατή με τον Alessio Σπαργκαρό να τερματίζει στην 7 θέση και από τις άλλες μάρκες η Honda Νιώθει καλά στο πετσί της την απουσία του Μαρκ Mark Μάρκεθ και η KTM σε μια πίστα που δεν τη ταιριάζει είχε ανάλογα μέτρια αποτελέσματα. Οι ίδιοι οι άνθρωποι της Honda δεν μπόρεσαν να μας απαντήσουν στο αν πραγματικά οι γιατροί θα επιτρέψουν στον Μαρκ Mark Μάρκεθ να επιστρέψει στο Πορτιμάο στις 18 Απριλίου εξαρτάται από μία εξέταση που θα κάνει στις 12 Απριλίου. Φαίνεται ότι ο τραυματισμός του και το ότι το κόκαλο μέσα έχει σαπίσει σε κάποια μέρη δεν είναι τόσο εύκολο να ξεπεραστεί και ίσως να μην τον δούμε ούτε στον τρίτο αγώνα της χρονιάς στο Πορτιμάο αλλά και όταν θα το δούμε θα είναι ένα ερωτηματικό κατά πόσο με ποια ταχύτητα θα επιστρέψει στο επίπεδο που ήταν πέρυσι πριν πέσει. Είχαμε έναν Maverick Vinales που τα έκανε όλα τέλεια. Χρησιμοποίησε το πλεονέκτημα που είχε τα προηγούμενα χρόνια στο δεύτερο μισό του αγώνα. Εκεί λοιπόν είχε κρατήσει τα λάστιχά του σε καλή κατάσταση, ο μόνος από τις Γιαμάχα που το έκανε αυτό και κέρδισε τον αγώνα με φοβερά σωστά ρυθμισμένη τη μοτοσυκλέτα. Η υπόλοιπη Γιαμάχα, ο Βαλεντίνο Ρώση, από τον 5ο-6ο γύρο και ο Φάμπιο Κουαρταραρό από τον 6ο-7ο, δηλαδή μόλις με διαφορά ενός γύρου οι δυο τους, είχαν τα λάστιχά τους να υπερθερμένονται, ενώ ο άτυχος τη υπόθεση είναι ο Μορμπιντέλη, ο Φράνκι Μορμπιντέλη, ο δεύτερος του περσινού πρωταθλήματος, ο οποίος είχε τεχνικό πρόβλημα, μηχανικό πρόβλημα με τις αναρτήσεις του και κυρίως με τον μπροστινό. Άρα να περιμένουμε ότι η Γιαμάχα θα πάνε καλύτερα στο δεύτερο αγώνα, παίρνοντας και δεδομένα από την τηλεμετρία του Maverick Vinales, γιατί υπάρχει αυτή η ανταλλαγή. Ο ίδιος είπε ότι θα απαντήσει στο καλοκαιρινό διάλειμμα, τον Ιούλιο. Θα δει πώς θα πάει στους πρώτους αγώνες. Στις δοκιμές πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ δυνατός ειδικά στις κατατακτήριες που παραλίγο να είναι και στην πρώτη σειρά. Ήταν μόλις τέταρτος για πολύ μικρή διαφορά, για χιλιοστά του δευτερολέπτου από τον μαύρο Βινιάλες. Αν... Καταφέρει με τον αρχιμηχανικό του να λύσουν αυτό το θέμα και ερχόμενοι στην Ευρώπη σε πίστες που είναι ίσως λίγο καλύτερες για την Γιαμάχα ή και στον δεύτερο αγώνα της χρονιάς, αν μπορέσει να πάρει θέσεις στους πρώτους, θα δούμε τον Βαλεντίνο Ρώση για άλλη μια χρονιά να ανανεώνει το συμβόλαιό του και η επόμενη θα είναι και η τελευταία του, όπως όλα δείχνουν. ο δαιμόνιος μηχανολόγος, ο Τζιτζι αυτός που έφερε το επαναστατικό σύστημα της Δουκάτι από πρόπερση με κλείδωμα του πίσω τροχού ώστε να κάνει καλύτερες εκκινήσεις από όλους τους άλλους, βρήκε ότι κλειδώνοντας τον μπροστινό τροχό πια, θα κάνει ακόμη καλύτερη η κίνηση. Και έτσι τώρα που όλοι οι άλλοι, οι πέντε κατασκευαστές, εφάρμοσαν την προηγούμενη δική του τεχνική λύση στις μοτοσυκλέτες τους, αυτό εφάρμοσε αυτή την λύση, την οποία την έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να εφαρμόζεται στο motocross. Προφανώς είναι με μια άλλη λογική αυτή του GZ αλλά ήταν τόσο αποδοτική που είδαμε αυτό το φοβερό πράγμα από 14ο έστριψε 4ο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε καμιά κανονική εκκίνηση ένα οδηγό να κερδίζει τόσε πολλέ θέσει μέχρι την πρώτη στροφή. Ο Ζαρκό, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα να μπορεί να βγαίνει θέσεις από την τελευταία στροφή και επειδή είναι μικρός όμως να μπορεί να κρυφτεί καλύτερα από όλους τους οδηγούς κάτω από το φέρινγκ, Κατάφερε να κάνει αυτό το εξωπραγματικό 362,4 χιλιόμετρα την ώρα σε μια ευθεία 1068 μέτρων, στην οποία όμως φρενάρουν περίπου 250 ίσως και περισσότερα μέτρα πριν από την στροφή. Επομένως χρησιμοποιούν τα 800 πρώτα μέτρα της ευθείας, ίσως και λιγότερο, και ε, έκανε αυτό το νούμερο όμως σε μία προσπάθεια στην οποία δεν κατάφερε να φρενάρει σωστά και να στρίψει την πρώτη στροφή, αλλά έφυγε ευθεία στην αμοπαγίδα. Αλλά η ιστορία γράφει αυτή τη στιγμή 362,4. Είναι εξωπραγματικό και επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε και στις μεταδόσεις της Κοσμοτέα από πέρυσι, ότι κατά πάσα πιθανότητα η Ντουκάτι έχει φτάσει τουλάχιστον στο στρόφαλο τα 300 άλογα υποδύναμη. Δεν βγαίνει αλλιώ μια τέτοια τελική ταχύτητα, μια τόσο τρομακτική επιτάχυνση από βγαίνοντα με 98 χιλιόμετρα την ώρα από την τελευταία στροφή. Απίστευτα πράγματα. Ο Άλεξ Ρίν, επειδή δεν είχε κάνει καλή εκκίνηση στην προσπάθειά του να πιάσει του πρώτου και όταν του έπιασε, κατανάλωσε τόσο λάστιχο που έμεινε στο τέλο από λάστιχο. Ο Ζωάν Μύρο όμω το πήγε πιο ομαλά ήταν πιο καλός μέσα στον αγώνα και ειδικά στο τελευταίο 1 τρίτο του αγώνα. Κέρδισε θέσεις, πέρασε στην πρώτη τελευταία στροφή στην δεύτερη θέση, στην τελευταία στροφή έστριψε στη δεύτερη θέση, προσπάθησε ο ίδιος να ανοίξει, δεν έκανε λάθος, λάθος φρενάρισμα, άνοιξε τη γραμμή του θεωρώντας ότι με την πιο ανοιχτή γραμμή θα έχει καλύτερη επιτάχυνση, Όμω παρόλα αυτά, οι δύο Ντουκάτι, μάλιστα ο Πέκο Μπανιάια, βοηθούμενο από το slipstreaming του Ζωάν Ζαρκό, κατάφεραν μέχρι τη γραμμή τερματισμού να τον περάσουν και να πάρουν τη δεύτερη και τρίτη θέση, και ο Μύρ να μείνει τέταρτο. Όμω η Σουζούκη έδειξε τα καλά τη στοιχεία τα περσινά. Άρα μιλάμε για ένα θετικό ξεκίνημα. Ο Αλμπεσιάνο λοιπόν σχεδίασε μια μοτοσυκλέτα καταπληκτική. Μπορεί να μην είναι όμορφη με αυτό το τεράστιο έτσι, την τεράστια μουσούδα του Φέρινγκ, αλλά αυτός, αυτή η αεροδυναμική δίνει πολύ καλή κάθετη δύναμη στη μοτοσυκλέτα, άρα δεν έχει απώλειες στις εξόδους στις που λόγω σούζας σε άλλες μοτοσυκλέτες που έχουν παραπάνω δύναμη μπαίνει το κοντρόλ Σούζας που είναι κάτι σαν το Traction Control και κόβει τη δύναμη. Η Απρίλια λοιπόν στι εξόδου των στροφών, λόγω τη πολύ καλή αεροδυναμική, χρησιμοποιεί όλη τη δύναμη που έχει, που είναι λίγο μικρότερη από τι άλλε μοτοσυκλέτε. Όμω φέτο στρίβει και καταπληκτικά, χάρη και στον Αλέη Σπαργκαρό που είναι πάρα πολύ καλό οδηγό.